Μαζί μας όμως έχουμε και έναν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Ηρακλή το Σάββατο επί του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί το οποίο πέρασε πολλά, πέρασε δύσκολα, όμως βγαίνει ακόμη πιο δυνατός και νομίζω το κατάλαβαν για τα καλά οι μπασκέτες του Ιβανοφίου Στέργιο. Ναι. Μιλάμε για τον Βασίλη Καβαδά, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σου Βασίλη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα παιδιά. Και καλή χρονιά βέβαια να ευχηθούμε. Το 2019 φεύγει για σένα νομίζω με ευχάριστα συναισθήματα, έτσι. Η ομάδα κέρδισε, εσύ πας πολύ καλά, ανεβαίνει συνέχεια. Γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά για σένα, αλλά κλείνει θετικά. Με τον καλύτερο τρόπο φεύγει το 19. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Όπως το πες και εσύ, κλείνουμε τη χρονιά με πολύ καλό τρόπο, με μεγάλη νίκη, μες στην έδρα μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βέβαια εντάξει, τώρα έχουν περάσει και δύο μέρες, το έχουμε ψιλοξεχάσει ας πούμε, και από σήμερα πέφτουν οι τόνοι λίγο. Ναι. Πέφτουν λίγο οι τόνοι και ανεβαίνουν οι τόνοι του κρύου και ξεκινάμε με προπόνηση από σήμερα πάλι. Ναι. Σωστά. Και έρχεται βέβαια μια χρονιά επίσης απαιτητική. Έχετε ένα παιχνίδι εξίσου δύσκολο, ίσως και πιο δύσκολο με το Περιστέρι. Να μείνουμε λίγο όμως στο παιχνίδι του Σαββάτου αρχικά, Βασίλη. Προερχόσασταν από δύο ήττες. Και με τον Προμηθέα που πλησιάσατε και με τον Ήφαιστο που ήσασταν μπροστά και στο τέλος δεν τα καταφέρατε. Μετά είχατε ένα τοπικό ντέρμπι μπροστά όπου και ο αντίπαλος ήταν αποφασισμένος σε πολύ κακή βαθμολογική θέση. Παρ' όλα αυτά αντεπεξήλθατε και κερδίσατε και με διαφορά. Υπήρχε κάποιο μυστικό, υπήρχε κάτι το οποίο άλλαξε μέσα στην ομάδα? Να πω κατά τη γνώμη μου, το παιχνίδι με τον Προμηθέα μέσα στην έδρα μας ήταν και αυτό ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει. Ναι. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε και στο τέλος σίγουρα, το χάσαμε. Σίγουρα. Εξίσου και το παιχνίδι μέσα στη Λίμνο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το διπλό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Ναι. Πρέπει να προχωράς, πρέπει να τα αφήνεις πίσω και να συγκεντρώνεσαι και να είσαι έτοιμος για το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Ναι. Από εκεί και πέρα το μάτς του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ για μας ήταν ένας τελικός. Προετοιμαζόμασταν όλη τη βδομάδα. Σε γιορτινές μέρες εμείς βρισκόμασταν καθημερινά στο γήπεδο και δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά. Νιώθαμε και καθημερινά τον κόσμο δίπλα μας πόσο το ήθελε. Προσωπικά εγώ έβγαινα από το σπίτι μου και με σταματάγανε και μου μιλάγανε μόνο για αυτό το match. Ναι. Οπότε για μας ήταν έξτρα κίνητρο αυτό. Mm-hmm. Το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πιστεύω και για κάθε παιχνίδι. Σωστά. Όχι μόνο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως ήρθε το θετικό αποτέλεσμα, είμαστε χαρούμενοι, δώσαμε μεγάλη χαρά στον κόσμο μας, και αυτό είναι που θέλουμε να πετυχαίνουμε. Mm-hmm. Και να βλέπουμε ανάλογες κερκίδες, ανάλογες εξέδρες σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι η κερκίδα του Σαββάτου ήταν πράγματι πολύ σπουδαία, η εικόνα ήταν πολύ καλή, διαφημίζει τον Ηρακλή σε όλο το Πανελλήνιο. Έχετε αυτό το αβαντάζ μέσα στο Ιβανόφιο, Βασίλη? Έχω την εντύπωση ότι σε όλα τα μάτς η συμπαράσταση ήταν πάρα πολύ καλή για εσάς. Ο κόσμος ήταν φανταστικός. Μας δίνει όθηση, μας δίνει δύναμη, κουράγιο και μας κάνει να γινόμαστε πιο σκληροί μες στο γήπεδο, να ματώνουμε για την ομάδα. Τον ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και θέλουμε να τον βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Ακόμη και στην προπόνηση, άμα θέλει να έρχεται, εμείς θα τον δεχτούμε πραγματικά. Ναι, όπως και το έκανε παραμονή με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ήρθανε και μας μιλήσαν τα παιδιά και πραγματικά προσωπικά εμένα μου δώσανε πολύ κουράγιο και θέληση να δώσω το κάτι παραπάνω για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο. Βασίλη, τώρα μια που είπες για σένα προσωπικά, σε κάθε παιχνίδι όλο ένα γίνεσαι και καλύτερος, πέρασες αρκετά με τον τραυματισμό κτλ. Μίλησε μας για αυτή τη διαδικασία. Είναι δύσκολη για κάθε αθλητή, έτσι, για κάθε παιδί που προέρχεται από δύσκολη κατάσταση. Ήρθες από μια μεγάλη ομάδα σε μια άλλη ομάδα μεγάλη. Όμως όλο αυτό το project, το δικό σου, το προσωπικό, νομίζω ότι έχει θετικό πρόσημο μέχρι στιγμής. Σίγουρα, αρχικά είναι πολύ δύσκολο για κάθε αθλητή να περνάει έναν τραυματισμό. Εγώ είχα να παίξω ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές και να πέσεις, χρειάζεται να σηκωθείς που είναι δυνατός. Όλα είναι μαθήματα, όλα είναι εμπειρίες. Όλα γίνονται και για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Ηρακλή. Εισπράττω αγάπη καθημερινά από την ομάδα μου, τους συμπαίχτες μου, τους προπονητές μου, από τον κόσμο. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη σε αυτήν την ομάδα.
Και θέλω να υποσχεθώ ότι σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να προχωρήσει η ομάδα και να καταφέρει τους στόχους της. Τις μπασκέτες μόνο λίγο να προσέξεις, γιατί δεν έχουμε κι άλλοι. Εντάξει, καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γιατί θα είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Στο πρώτο κάρφωμα φοβήθηκα λίγο, λέω αμάν τώρα πρέπει να ψάχνουμε άλλοι. Έτσι είναι, ναι, είναι και το στυλ παιχνιδιού σου τέτοιο. Τώρα, εσύ έρχεσαι να αναλάβεις ένα ρόλο δύσκολο, γιατί και ο Γκάρετ ήταν τραυματίας στα προηγούμενα παιχνίδια. Δυνατές μάχες με τους αντίπαλους ψηλούς. Είσαι παίκτης βέβαια διεθνής, αναγνωρισμένος, σε ξέρουν και αντίπαλοι. Πώς είναι οι μάχες στη ρακέτα, γιατί πολλοί κόσμοι ίσως δεν καταλαβαίνει. Σου λέει εντάξει, τώρα παίρνουν τα rebound, αυτοί καρφώνουν από κάτω μόνοι τους κτλ. Πώς είναι σε κάθε παιχνίδι η δική σου προετοιμασία ως βασικού σέντερ, ας πούμε, της ομάδας? Βασικά, εγώ να σου πω ότι δεν έχω καθόλου άγχος. Νιώθω πολύ καλά, νιώθω πολύ χαρούμενος, νιώθω πολύ έτοιμος να μπω και να καλύψω αυτή τη θέση για όσο μου ζητηθεί, για όσο χρειαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όχι επειδή την παίζω αυτή τη θέση, αλλά να πω ότι είναι πολύ δύσκολη θέση, είναι πολύ κουραστική. Όντως, πολύ ξύλο. Χρειάζεται να δίνεις πάρα πολλές μάχες και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Από εκεί και πέρα μ' αρέσει η θέση μου. Εντάξει, μ' αρέσει το στυλ παιχνιδιού αυτό. Mm-hmm. Μ' αρέσει να βγάζω ενέργεια, να βγάζω πάθος και να κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθάω και την ομάδα αλλά και τους συμπαίκτες μου, για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Μου στέλνουν πολλά μηνύματα ήδη φίλοι του Ηρακλή που ακούν την εκπομπή, Βασίλη. Καταρχήν σου εύχονται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ήταν και μια μέρα που συνέδεσες μια πολύ καλή εμφάνιση με τη νίκη της ομάδας και με τα γενέθλιά σου. Έτσι, να πούμε ότι γίνεσαι 28 ετών και χρόνια πολλά να πούμε κι εμείς. Και πολλοί φίλοι στέλνουν εδώ χρόνια πολλά, λέει, πες το Βασίλη. Μπράβο, Βασιλάρα κτλ. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πραγματικά. Τώρα, έρχεται ένα παιχνίδι με το Περιστέρι που είναι μια από τις ομάδες που πρωταγωνιστεί. Βέβαια, τώρα δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Έκανε ένα-δυο ήττες. Ίσως αυτό είναι και κακό για εσάς, γιατί θα έρθουν υποψιασμένοι και πιο συσπηρωμένοι. Έτσι, έχασαν από τον ύφεστο τώρα αυτό το Σάββατο. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, έρχονται από δύο ήττες. Το Περιστέρι είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, ποιοτικούς παίχτες. Αναγνωρισμένους, φτασμένους. Από εκεί και πέρα εμείς ξεκινάμε τη δουλειά μας από σήμερα. Mm-hmm. Οι προπονητές έχουν ετοιμάσει ήδη το πλάνο. Δεν έχουμε να κάνουμε αυτό, παρά μόνο αυτό που θα μας ζητήσουν. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Περιμένοντας να έρθει το κάθε παιχνίδι το Σάββατο, δεν θα κάνουμε κάποιο μαγικό. Θέλουμε μέσα στην έδρα μας, ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει και εμείς να βγάλουμε το τζαμπουκά μας, την αληθεία μας, αν θες έτσι, μέσα στο γήπεδο και να χτυπήσουμε και αυτό το παιχνίδι. Και θέλουμε πάρα πολύ την νίκη. Σωστά. Και την ποιότητά σας, Βασίλη, εδώ που τα λέμε έτσι. Γιατί ο Ηρακλής είναι, είναι καλή ομάδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι πολύ καλή ομάδα και, και είναι πολύ καλή και σαν ομάδα, αλλά έχει και πολύ καλές μονάδες. Έτσι. Και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα σημείο που κοντεύουμε να φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Θέλουμε δηλαδή λίγο ακόμα για να περάσουμε λίγο πιο ψηλά. Ένα κλικ ακόμη νομίζω που μπορεί. Ένα κλικ που ίσως μπορούσατε να το κάνετε με μια-δυο κακές ήττες, αλλά αυτά έγιναν τώρα, είναι στο παρελθόν, είπαμε. Προχωράτε μπροστά στο δεύτερο γύρο. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Θα αλλάξετε χρόνο βέβαια στο γήπεδο. Εντάξει. Να πάνε όλα καλά. Σου ευχόμαστε και προσωπικά και βέβαια ομαδικά. Και μακάρι να μιλήσουμε για ακόμη πιο ευχάριστα πράγματα στο επόμενο ραντεβού μας μετά και τον αγώνα με το Περιστέρι. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά με υγεία πάνω απ' όλα. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για όλους και για την ομάδα πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, Βασίλη Καβαδά. Σε ευχαριστούμε που μας μίλησες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, παιδιά. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Καβαδά, Στέργιο. Οι μπασκέτες, Στέργιο.